Πάμε όμως να υποδεχτούμε τις καλεσμένες μας. Έχω στο στούντιο, έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο την κυρία Βέτσιο Κατερίνα, πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοπρόοδος Φιλόπτωχος Γυναικών Αλεξάνδρειας και την κυρία Ευαγγελία Λαζόγκα Καραμούσα, την ταμεία του Συλλόγου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά εύχομαι. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά εύχομαι. Και από μένα με υγεία. Εύχομαι κι εγώ καλή χρονιά, κυρίες μου. Ομόφυνα το πλάνο, γιατί χαίρομαι να καλούμε και να προσκαλούμε έτσι κόσμο που έχουμε για να πούμε και πολλά και έχουμε να πούμε και πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο, είτε είναι μικρότερης ηλικίας είτε είναι μεγαλύτερης, γιατί έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση αυτών. Είστε σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει τη δική του ιστορία. Θέλω να γνωρίσουμε αρχικά λίγο το Σύλλογο, να γνωρίσουμε καλύτερα το Σύλλογο και να πούμε κάποια εισαγωγικά έτσι, πράγματα. Θέλω να μου πείτε πότε ιδρύθηκε, τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα και μετά θα κάνω έτσι ένα επόμενο ερώτημα το οποίο αφορά την στέγη που θέλω να σταθούμε εκεί λίγο γιατί με εντυπωσίασε και εμένα. Λοιπόν, ό,τι θέλεις να πούμε σήμερα, μιας και εμείς θέλουμε να γνωρίσει όλος ο κόσμος το Σύλλογο. Η Φιλοπρόοδος Φιλόπτωχος Γυναικών Αλεξανδρίας άνθησε για πρώτη φορά στην πόλη μας το 1953. Μια φανταστική ιδέα κάποιων γυναικών να κάνουν αυτό το ξεκίνημα, ώστε οτιδήποτε θα κέρδιζαν από τις συναντήσεις τους να ήταν προς βοήθεια στον συνάνθρωπο. Συνέχισε όλα τα χρόνια ατελείωτα μέχρι και το τέλος του 2014, όπου έγιναν κάποιες αλλαγές στο σύστημα, το πώς πρέπει να δουλεύουν και να είναι νόμιμοι όλοι οι σύλλογοι. Δηλαδή, μπήκαμε πολύ στον ηλεκτρονικό κόσμο κάποιων πραγμάτων που πρέπει να υποβάλουμε, αλλά και για να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο. Οπότε έπρεπε κάποιοι άλλοι να ενδιαφερθούν, κάποιες άλλες κυρίες που θα μπορούσαν να το καταφέρουν αυτό. Έτσι, από το 2015, ενεργά, ξεκίνησε η νέα μορφή της Φιλοπτώχου με όλα όσα έπρεπε να συμβούν και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό που συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε, την αγαπάμε, τη θεωρούμε δικό μας παιδί και το φροντίζουμε ατελείωτα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ευαγγελία και θα ήθελα να μου πείτε πόσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στο Σύλλογο και γιατί κάνατε ένα πραγματικά σπουδαίο έργο και θα ήθελα να μιλήσουμε και για το έργο το οποίο κάνετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε και εκ μέρους μου για αυτήν την συνάντηση που έχουμε σήμερα. Τα μέλη του Συλλόγου είναι 180. Εγώ είμαι εγγεγραμμένη από πολύ παλιά, αλλά πολύ νέα στη θέση αυτή που βρίσκομαι ως ταμείας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η συμμετοχή μου αυτή βοηθάει στο έργο της Φιλοπτώχου. Και αφορμή τώρα της συνάντησής μας αυτής εδώ είναι να γνωρίσει και ο περισσότερος κόσμος το έργο του Συλλόγου μας. Το έργο πραγματικά είναι μεγάλο. Βεβαίως έχει πάρα πολλά χρόνια και είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώνουμε χρόνο εμείς που είμαστε τα μέλη του Συλλόγου, του Συμβουλίου δηλαδή. Οπότε είναι εκ μέρους μας, ας πούμε, μια μικρή θυσία, έτσι. Βοηθώντας ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, θέλουμε να μας έχουν εμπιστοσύνη, υπάρχει χεμήθεια, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μέρους μας και πάντα τα υπόλοιπα μέλη να μην μας ξεχνάνε και να μας στηρίζουν για αυτό το έργο. Και ηθικά και υλικά. Και ευχαριστούμε βεβαίως, μπορεί να το πούμε και αργότερα αυτό, όλον αυτόν τον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζουν, μας έχουν στο νου τους και μέσα από μας στηρίζονται άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να σταθούμε στο γεγονός ότι είστε ένας σύλλογος με τόσες πολλές δράσεις και δραστηριότητες, αλλά δεν έχετε στέγη, δεν έχετε έναν χώρο που θα συναντρίζεστε, δεν έχετε έναν χώρο που θα μαζεύεστε, που θα ετοιμάζετε
τα όσα έχετε να δώσετε στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, γιατί ομολογώ πως και εγώ είχα την εντύπωση ότι υπήρχε κάποιος χώρος και στην κουβέντα μου με την κυρία Κατερίνα Βέτσιου, έτσι, πριν πούμε στον αέρα, όταν συζητούσαμε για την εκπομπή, μου είπε αυτό το οποίο ανακοινώνω και εγώ τώρα και το κάνω θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε και να ρωτήσω το εύλογο ερώτημα, πώς ανταπεξέλθεστε και πώς τόσα πολλά μέλη μπορείτε να βρείτε έτσι ένα κοινό χώρο, μια κοινή ώρα, για να μπορέσετε να κάνετε τα όσα θέλετε. Όπως είπα και προηγουμένως, δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος στον οποίο να στεγάζεται ένα σύλλογος που η προσφορά του είναι τεράστια σε αυτή την πόλη και ευρύτερα, αν θέλετε, στο Δήμο της Αλεξάνδρειας. Δεν υπάρχει καμία στέγη. Έχουμε δηλώσει ότι η έδρα μας είναι το σπίτι μας, εκάστοτε, το δικό μου, της Αντιπροέδρου, και συνήθως στο κατάστημα της Αντιπροέδρου προσπαθούμε να κάνουμε τα συμβούλια μας, κάποια συλλογή τροφίμων ή και δωρεών που έχουμε από τον κόσμο. Είναι ένα αίτημα πολλών χρόνων που ποτέ δεν έχει ικανοποιηθεί, έστω και στο ελάχιστο, δηλαδή θα δεχόμασταν κάλλιστα να είμαστε και εκπεριτροπή σε ένα γραφείο που να το μοιραζόμαστε ίσως και με κάποιον άλλο σύλλογο. Μακάρι κάποτε να γίνει αυτό και να μπορούν τα μέλη μας να μας συναντάνε εκεί για οποιοδήποτε λόγο θέλουν αυτοί. Μάλιστα, το αίτημα έγινε στο κόσμο, έγινε στο Δήμο. Δηλαδή, από πού περιμένετε εσείς μια έγκριση που θα μπορέσετε να βρείτε κάποιον χώρο? Σίγουρα όλοι σκεφτόμαστε όταν θέτουμε αυτό το ερώτημα τον Δήμο της Αλεξάνδρειας. Εμείς προσωπικά, σαν ΔΣ των τελευταίων χρόνων, δεν έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο από το Δήμο της Αλεξάνδρειας, γιατί παλαιότερες χρονιές από παλαιότερα ΔΣ δεν είχε ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα και ίσως αφουγκραζόμαστε, αν θέλετε, το γεγονός ότι ίσως προφανώς δεν υπάρχουν κάποιοι χώροι διαθέσιμοι. Αλλά μπορεί κάλλιστα να μας ακούσει ο νομός Ημαθίας ή κάποιος καλός φίλος, χορηγός που θα μας παραχωρούσε ίσως ένα δωμάτιο, ένα γραφείο, ένα μικρό διαμέρισμα κτλ. Μάλιστα. Αναφερθήκατε πριν και στο γεγονός ότι βοηθάτε έμπρακτα τους ανθρώπους και θα ήθελα να κάνουμε λόγο γι' αυτό και να κάνουμε γνωστό το έργο σας και να πούμε τι ακριβώς κάνετε. Γιατί μας είχαν σταλεί και κάποια email στα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά σχετικά με δράσεις σας, τα οποία τα είχαμε δημοσιεύσει και εμείς από το site μας, avena.gr, που μοιράζεται σε ανθρώπους με χαμηλό εισόδημα φαγητό, που ήταν μια πράξη πραγματικά αγάπης και έδωσε χαρά σε πολλούς ανθρώπους της περιοχής μας. Η προσφορά της φιλοπτώχου είναι ατελείωτη. Το σταθερό εισόδημά της είναι η συνδρομή των 10 ευρώ που δίνουν τα μέλη ετησίως, που είναι πολύ σημαντική για το Σύλλογο. Από εκεί και πέρα γίνονται σε πολύ τακτά διαστήματα με την αφορμή κάποιας γιορτής ή αν τι άλλο και όχι, εκδηλώσεις όπου συγκεντρώνονται τα μέλη μας με καφέ ή όχι. Μία φορά το χρόνο γίνεται με διασκέδαση, γιατί χρειάζεται να βρισκόμαστε και όλοι μαζί και να χαιρόμαστε συνήθως όταν υποδεχόμαστε το νέο χρόνο. Κάποιες εκδρομές και κατά δεύτερο λόγο κάποιες δωρεές που γίνονται και θα θέλαμε πολύ να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που προβαίνουν σε αυτή την κατάθεση ψυχής, θα έλεγα, παρά τα χρήματα, και θα ζητήσουμε να συνεχίζεται αυτό όσο γίνεται, είτε είναι για κάποιο ευχάριστο γεγονός, είτε για κάποιο δυσάρεστο. Το παραμικρό ευρώ που θα δοθεί στη φιλόπτωχο θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο. Ναι, πείτε μου. Ναι, και έτσι συγκεντρώνοντας όλα αυτά με σταθερό εισόδημα τις συνδρομές και τις οποιασδήποτε εκδηλώσεις θα γίνουν, πιθανότατα μιας λαχιοφόρου αγοράς, είναι τα εισοδήματά μας τα οποία θα τα διαθέσουμε σε οικογένειες που αφού το ΔΣ της αξιολογήσει και ενημερωθεί ότι όντως έχουν ανάγκη, θα κοιτάξουμε ποιο είναι το πρόβλημά τους και θα ακουμπήσουμε πάνω σε αυτό με ευγένεια, θα τους χορηγήσουμε τρόφιμα, πετρέλαιο, ξύλα, το ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι το οποίο βλέπουμε εμείς ότι όντως
το έχει ανάγκη. Πέρα από αυτό, έχουμε εδώ την τελευταία τριετία, συνεχίζουμε το έργο των γευμάτων αγάπης, σε συνεργασία με την Εκκλησία της Παναγίας μας, οι τρόφιμοι του συσιτίου του Ιερού Ναού, Χριστούγεννα και Πάσχα, δέχονται από μας ένα εορταστικό γεύμα αγάπης. Τι εννοώ, Δέσποινα? Ένα γεύμα, ένα τραπέζι που στρώνεται εορταστικά όπως σε κάθε σπίτι. Με το ποτήρι του, με το κρασί του, με τα ωραία τα πιάτα, με ένα πλήρες γεύμα, για να το ευχαριστηθούν όπως θα μπορούσαν ίσως, αν είχαν την άνεση, να το κάνουν στο σπίτι τους. Πολύ σημαντικά, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν κάποιος χρειάζεται την βοήθειά σας, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας? Γιατί μου είπατε ότι μετά από ένα συμβούλιο του ΔΣ κρίνεται ποια οικογένεια έχει ανάγκη και ποια όχι, και από εκεί και μετά παίρνετε μία απόφαση πώς μπορείτε αυτή την οικογένεια να τη βοηθήσετε. Θέλω να μου πείτε, αν κάποιος έχει ανάγκη τη δική σας βοήθεια, τη δική σας συνδρομή, πώς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία και σε επαφή με κάποιον από εσάς, ή αν υπάρχει τέλος πάντων κάποια πλατφόρμα στο διαδίκτυο ή κάποια σελίδα στο Facebook, για παράδειγμα, που θα μπορέσει να κοινωνήσει? Υπάρχει σελίδα της Φιλοπτώχου στα social media, στο Facebook συγκεκριμένα, όπου ποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει εκεί μαζί μας. Καθώς επίσης έχουμε κάνει γνωστό ότι το κατάστημα της κυρίας Μπέτης Μαλιώτα, το γνωστό με τα παιδικά Μπέτης Χάους, όπου και είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου, μπορεί εκεί να απευθυνθεί για τη βοήθεια. Και όταν λέμε αξιολογούμε, εννοούμε ότι προσπαθούμε να πάρουμε πληροφορίες για αυτόν που ζήτησε τη βοήθεια, όντως εάν βρίσκεται στη συγκεκριμένη κατάσταση που αυτός μας αφηγήθηκε. Να συμπληρώσω λίγο εδώ μία τακτική που υπάρχει χρόνια και η οποία συνεχίζεται. Τα μέλη γενικότερα του Συλλόγου, αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου, έχουν υπόψη τους κάποιες οικογένειες, κάποια άτομα, ας το πούμε ότι είναι σε εισαγωγικά υπεύθυνοι. Γνωρίζει ο κόσμος ποιοι είναι μέλη στο Συμβούλιο μας, ενημερώνει, έρχεται αυτή η ενημέρωση στο ΔΣ και από εκεί και έπειτα γίνεται η αξιολόγηση, οπότε νομίζουμε ότι οδηγείται προς το σωστό δρόμο η βοήθεια. Μάλιστα. Μια τακτική αυτή από πάντα που υπήρχε. Τώρα βεβαίως υπάρχει και η σελίδα αυτή που τη διαχειρίζεται η πρόεδρός μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η πανδημία έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο, έχει επηρεάσει και τους συλλόγους. Θα ήθελα να ρωτήσω την περίοδο του πρώτου lockdown, του δεύτερου lockdown, που υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα και δεν μπορούσατε να βρεθείτε από κοντά, πώς η επικοινωνία μεταξύ σας μπορούσε να υπάρχει? Ακούσαμε από κάποιους συλλόγους να προτείνουν ότι μια καλή λύση είναι μέσω διαδικτύου να γίνονται οι συναθρήσεις, να μαζεύονται κάποια κοινή ώρα τα μέλη του συλλόγου και να συνομιλούν. Φυσικά για όλους τους συλλόγους αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί πολλοί σύλλογοι χρειάζεται να βρεθούν από κοντά για να χορέψουν, να τραγουδήσουν, να κάνουν κάποιες άλλες δραστηριότητες. Στο δικό σας σύλλογο κάτι τέτοιο μπορεί να υποστηριχτεί, μπορεί να βρει έτσι το δρόμο του και να γίνει υλοποιήσιμο? Δεν μπορεί να υποστηριχτεί αυτό. Αυτό που κάναμε είναι αμέσως μετά τη λήξη της πρώτης καραντίνας το 2019, τον Ιούνιο του 2019, αρπάζοντας αμέσως την ευκαιρία της ελευθερίας που μας δόθηκε, χωρίς μάσκες και με την ελευθερία της συναθρήσεως των περισσότερων ατόμων από τους 9, να κάνουμε μια εκδήλωση. Μάλιστα στο αναψυκτήριο του σταθμού, ανοιχτή εκδήλωση σε προάβλιο χώρο, για να μπορέσουμε να δούμε τα μέλη μας και για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έστω και ένα μικρό εισόδημα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι στην περίοδο του COVID, η οποία είναι και πολύ μεγάλη πλέον, δυστυχώς τα εισοδήματά μας είναι μηδενικά. Πέρα από κάποιες συνδρομές που μαζεύτηκαν, όχι όλες, γιατί λόγω της κατάστασης δεν μπορέσαμε να βρεθούμε, δεν μπορέσαν να έρθουν οι κυρίες να δώσουν τις συνδρομές τους ή εμείς να τις βρούμε. Οπότε έχουμε μείνει με κάποιο απόθεμα από προηγούμενη χρήση που θεωρούσαμε ότι καλό είναι να το διαφυλάξουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε κάποιες χρονιές σαν αυτή ακριβώς που περνάμε. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου σχετικά με το πώς ανταπεξέρχεστε σε μία περίοδο που η πανδημία μας επηρεάζει όλους μας και απαγορεύονται οι
Συναθρήσεις. Θεωρώ ότι μου απαντήσατε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Να συμπληρώσω, αν θέλετε, ότι όλο αυτό το διάστημα 19 και 20 που η πανδημία μας έχει αφήσει άναυδους, μπορώ να πω ότι εμείς δεν σταματήσαμε κανένα απολύτως βοήθημα. Και Χριστούγεννα και Πάσχα, αλλά και ενδιάμεσα όποτε μας ζητήθηκε, ήμασταν εκεί στις οικογένειες που θέλανε, στο μέτρο του δυνατού, να βοηθήσουμε, ότως ώστε να μην μείνει κανείς χωρίς βοήθεια αυτές τις μέρες. Να πω επίσης ότι τελευταία είχαμε το συμβάν το βράδυ της πρωτοχρονιάς, την οικογένεια στον Ισέλη που κάηκε το σπίτι της και βρέθηκε ξαφνικά στο δρόμο. Άμεσα την επόμενη μέρα επισκέφθηκα μαζί με την Αντιπρόεδρο το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν οι άνθρωποι. Μιλήσαμε, ακούσαμε όλα τα προβλήματά τους, τα οποία σίγουρα ήταν λίγο πιο σοβαρά, γιατί η άμεση ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια. Και έτσι μας εξήγησε η μητέρα της οικογένειας ότι τα δύο μεγάλα παιδιά είχαν ανάγκη από έναν υπολογιστή που κάηκε και από μια σύνδεση σαφώς Wi-Fi για να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Μια ομάδα ανθρώπων, από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, φρόντισε για την αγορά του υπολογιστή και εμείς εξασφαλίζουμε στην οικογένεια για όλο το 2021 την συνδρομή Wi-Fi. Πολύ σημαντικό αυτό που ακούω και επειδή γνωρίζω την κατάσταση, γιατί κάναμε και εμείς τα πλαίσια της εκπομπής και του σταθμού ένα εκτενές ρεπορτάζ και μάθαμε, έτσι συνομιλήσαμε με την μητέρα της οικογένειας και πληροφορηθήκαμε ότι ακριβώς συνέβη. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητική η ιστορία και πολύ σπουδαίο αυτό που κάνατε. Κάποιος αυτό το διάστημα μπορεί να εγγραφεί στο σύλλογό σας? Βεβαίως μπορεί να εγγραφεί. Με ποιον τρόπο? Η εγγραφή δεν κοστίζει απολύτως τίποτε. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη. Όσο περισσότεροι εγγραφούν στη Φιλόπτωχο Αλεξανδρίας, τόσες περισσότερες αιτήσεις συνδρομής θα έχει να λαμβάνει. Άρα, πόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το έργο που ήδη παράγει σήμερα, ακόμη σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλοί μικρές ομάδες, αν θέλετε, ανθρώπων ή και γυναικών που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο και για το κοινό καλό. Θα τις παρακαλούσα τώρα, μέσα από την εκπομπή σας, να εγγραφούν στη Φιλόπτωχο και να συμπράξουν μαζί μας, ούτως ώστε το έργο μας να γίνει ακόμη μεγαλύτερο και να βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτούς που χρειάζονται. Πόσες οικογένειες περίπου βοηθάτε? Δηλαδή, θέλω να μιλήσουμε και με αριθμούς. Μου είπατε ότι τα εισοδήματά σας είναι σχετικά μικρά, ειδικά αυτή την περίοδο που δεν γίνονται εκδηλώσεις με σκοπό ένα καλύτερο εισόδημα για να μπορέσετε να βοηθήσετε. Αυτή την χρονική περίοδο, πόσες οικογένειες βοηθούνται από τον σύλλογό σας? Τη χρονική περίοδο που διανύουμε με την πανδημία έχουν βοηθηθεί μέσω όρο 30 οικογένειες. Έχουμε ήδη στο Πάσχα που μας πέρασε ξεσηκώσει μια μικρή καμπάνια ανάμεσα στα μέλη μας για την ανέβρεση ενός βρεφικού γάλατος που χρειαζόταν σε ένα βρέφος το οποίο γεννήθη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σε μια οικογένεια που δεν ήταν δυνατόν να φέρει τα απαραίτητα αγαθά στο σπίτι και πάνω απ' όλα το γαλατάκι του βρέφους. Έτσι, με δική μας πρωτοβουλία, η ίδια η Φιλόπτωχος Φιλοπρόοδος αγόρασε αρκετά γάλατα, αλλά και πολλοί φίλοι της Φιλοπτώχου, εμπιστεύοντάς την και στηρίζοντάς την, προσφέρανε και αυτοί, ώστε εξασφαλίσαμε στο μικρό παιδάκι την πρώτη του τροφή. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Να πω επίσης, να αναφερθώ στην επωνυμία του συλλόγου. Λεγόμαστε Φιλοπρόοδος Φιλόπτωχος Γυναικών Αλεξανδρίας. Φιλοπρόοδος, γιατί είμαστε πάντα από τις παλαιότερες εποχές δίπλα στην πρόοδο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να βοηθήσουμε ένα νηπιαγωγείο, ένα σχολείο που έχει κάποια ανάγκη και εμείς είμαστε στην ευάρεστη θέση να το κάνουμε αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα τελευταία χρόνια στηρίξαμε δύο φοιτήτριες. Πληρώναμε τα ενίκια των σπουδών τους, διότι οι οικογένειες αδυνατούσαν. Πολύ σημαντικό αυτό και μιας που αναφερθήκατε στη νέα γενιά, ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Ήθελα να ρωτήσω αν
νέες γυναίκες είναι μέλη του συλλόγου ή αν μέλη του συλλόγου επιλέγουν να είναι έτσι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες. Να πω λίγο, θα μου επιτρέψετε. Και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε τη χαρά να δεχόμαστε μέλη μιας μικρότερης ηλικίας και θα χαρούμε περισσότερο να γίνουν περισσότερα αυτά τα άτομα, να μην διστάζουν, παρόλο που γνωρίζουν το έργο, έχουν την εντύπωση ότι ανήκει σε κάποια ηλικία. Οπότε αυτός είναι ένας μύθος και πρέπει να τον καταρρύψουμε. Περιμένουμε λοιπόν να έρθουν νέα μέλη, νέες ηλικίες, νέα κορίτσια να βοηθήσουν, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι προβληματίζονται, είναι ευαίσθητα άτομα που έχουν στο νου τους για άλλες οικογένειες που προβληματίζονται και έχουν θέμα. Επίσης θα ήθελα εδώ να πω, κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία, ατομική, είναι σεβαστή, αξιόλογη, αλλά μέσα από ένα σύλλογο το έργο νομίζω ότι πραγματοποιείται πιο ουσιαστικά, με περισσότερη εμπιστοσύνη για το πώς κινούνται, γιατί μέσα υπάρχουν και τα χρήματα, έτσι. Οπότε εκεί είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη που υπάρχει στο σύλλογο. Και εφόσον μπορούν να βοηθήσουν ιδιωτικά, καλώς το κάνουν, αλλά θα θέλαμε παράλληλα να ενταχθούν και μέσα στο σύλλογό μας. Πολύ σωστά, Ευαγγελία, έτσι ακριβώς. Θα μπορούσε δηλαδή κάθε συνομιλική σου, κάθε μαθήτρια, κάθε φοιτήτρια να σκεφτεί ότι ίσως αύριο μεθαύριο μια δική της συμμαθήτρια ή συμφοιτήτρια θα έχει ανάγκη που θα μπορούσε η φιλοπρόδος φιλόπτωχος να σταθεί δίπλα της. Άρα κάθε εγγραφή δεκτή, κάθε κοπέλα, κάθε νεαρή κυρία δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει όλες τις εκδηλώσεις της φιλοπτώχου, εάν αυτό δεν είναι εφικτό. Αλλά η δεκάευρη συνδρομή της, πιστέψτε μας, είναι μαγική. Φαίνεται αυτό και στην πράξη, αφού οι οικογένειες που στηρίζονται είναι αρκετές και φαντάζομαι πως οι οικογένειες είναι κι άλλες στην περιοχή μας που έχουν ανάγκη και αν δοθεί η ευκαιρία θα βοηθηθούν. Ήθελα να σας ρωτήσω και τις, διότι το ερώτημά μου αφορά και το Σύλλογο, αλλά αφορά και τις δράσεις σας ατομικά στο Σύλλογο. Με το καλό, όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα και στους κανονικούς ρυθμούς ζωής που έχουμε συνηθίσει, ήθελα να μάθω ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να κάνετε ως σύλλογος. Ποια είναι η πρωτοβουλία που θα παίρνατε για να υλοποιηθεί και να κάνετε έτσι μια δυνατή επαναφορά. Σίγουρα, με το που θα έχουμε το ελεύθερον της πανδημίας, θα διοργανώνουμε οπωσδήποτε μια μεγάλη εκδήλωση και προς τέρψη των μελών μας, αλλά και προς ώστε να καταφέρουμε να έχουμε ένα κέρδος από αυτή την ιστορία, για να μπορούμε κάθε κέρδος να μας βοηθήσει να δώσουμε σε περισσότερο κόσμο αγάπη και φροντίδα. Σίγουρα θα γίνει μια εκδρομή όσο αυτό είναι εφικτό, μια μεγάλη εκδήλωση που θα... Και πολλά, πολλά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά στο μυαλό μας. Μακάρι να μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλές σκέψεις κάποιων καλεσμένων που θα φέρναν ίσως μεγαλύτερη προσέλευση στις εκδηλώσεις. Θα καλέσουμε όλο τον κόσμο, όλες τις γυναίκες, μικρές και μεγάλες, να πλαισιώσουν την πρώτη εκδήλωση αυτή της ευτυχίας πλέον μετά την πανδημία, μία που θα μπορέσουμε να είμαστε μαζί, όλες μαζί μια αγκαλιά και μια γροθιά για τους τεράστιους σκοπούς μας. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω στην πρόεδρό μας το σλόγγαν που έχει. Περνάμε καλά, αλλά βοηθάμε κιόλας. Πώς το λες καλύτερα, Καταρίνα? Ναι, ναι. Το λέω πάντα αυτό. Σε κάθε εκδήλωση το λέω, ναι, πάντα αυτό. Ότι είμαστε καλά. Ναι, περνάμε καλά. Ναι, αλλά ταυτόχρονα προσφέρουμε. Ήρθαμε, διασκεδάσαμε, προφανώς φάγαμε, αλλά προσφέραμε. Όλο αυτό που κάναμε μας βοήθησε να περάσουμε οι ίδιοι καλά, αλλά και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο. Είναι μαγικό, θα το πούμε χίλιες φορές μέχρι να γίνει κατανοητό από όλους. Η προσφορά της φιλοπτώχου προς τον συνάνθρωπο είναι μαγική. Γι' αυτό βοηθήστε μας με τις εγγραφές σας, με την κατάλληλη
καταβολή της συνδρομής σας, με τις δωρεές σας και σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πάντα εδώ για αυτόν που το χρειάζεται. Και για τις εκδηλώσεις να συμπληρώσω, όταν έχουμε μία συνάντηση με φαγητό ή με χορό, προηγείται πάντα μία ομιλία από έναν ειδικό γιατρό, κάτι παρουσιάζει μία καλλιτέχνης, ένα βιβλίο. Δηλαδή κάνουμε ένα συνδυασμό και ενημέρωσης και διασκέδασης και φιλανθρωπίας. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος στην Αλεξάνδρεια. Προσφέρουμε ένα λιθαράκι αγάπης, αλληλεγγύης. Είναι και άλλοι σύλλογοι που προσφέρουν. Όλοι μαζί ας βοηθήσουμε, πόσο μάλλον αυτούς τους καιρούς, τους δύσκολους καιρούς. Το καταδύναμη, ο κάθε σύλλογος. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, δεν παίρνουμε μόνοι μας τα εύσημα, είναι και άλλοι που βοηθάνε, σύλλογοι. Οπότε η Εκκλησία που συνεργάζεται, που συνεργαζόμαστε μαζί της, παράδειγμα. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που δίνουμε μία ανάσα, μία νότα χαράς στους συνανθρώπους μας. Αν μη τι άλλο, είναι ένα παράδειγμα ανθρωπιάς. Πολύ ωραία τάκα αυτή η κυρία Λαζόγκα. Το είπα σωστά? Ωραία, γιατί είχαμε έτσι μία διόρθωση με το επώνυμο. Κυρία Λαζόγκα Καραμούση, για να το πω ολόκληρο. Έτσι ακριβώς. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά θέλω έτσι να το κάνουμε πιο ουσιαστικό και πιο σαφές. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από την εκπομπή μας, μέσα από το σταθμό μας και τη Web TV μας, και να ακουστεί σε όλο τον κόσμο? Να φύγει από τα σύνορα της Αλεξάνδρειας και της Συμμαθίας και να είναι αυτό που θα περάσει στις ψυχές μας, στις καρδιές μας, για να το κάνουμε τρόπο ζωής και όχι απλά να το κάνουμε σήμερα, να το εφαρμόσουμε στην πράξη και την άλλη μέρα να το ξεχάσουμε. Και θα ήθελα την άποψη και των δυο σας. Ας πω λίγο αυτό που σκέφτηκα τώρα. Πρώτα-πρώτα, το είπα και πριν, αγάπη στον συνάνθρωπο. Αλληλεγγύη, ενσυναίσθηση να πω. Να νιώσω τι νιώθει ο συνάνθρωπός μου, αυτός που είναι σε δύσκολη θέση. Αυτό. Πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι μέλος της Φιλοπτώχου μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέλει, από οποιοδήποτε δήμο της Ελλάδος και όχι. Δεν είναι απαραίτητο να ανήκει και να μένει στην Αλεξάνδρεια, γιατί είπαμε ξανά ότι η συνεισφορά της ετήσιας συνδρομής είναι τεράστια. Το μήνυμα λοιπόν που θα λέγαμε σε όλους, και αυτή τη φορά θα απευθυνθούμε στις νεότερες κυρίες και στα κορίτσια. Κορίτσια, ελάτε, εγγραφείτε. Το 10 ευρώ που για σας ίσως δεν θα σημαίνει τίποτε, για κάποιον άλλον στην διπλανή μας πόρτα θα σημαίνει πολλά. Βοηθήστε μας, στηρίξτε μας. Ελάτε να παρακολουθήσετε μια εκδήλωση. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει. Δεν έχει να κάνει με πολλές ομιλίες και πολλά λόγια. Οι πράξεις μετράνε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και δωράκια υπάρχουν και όμορφα εδέσματα υπάρχουν. Και χαρά πάνω απ' όλα, γιατί εγώ διασκέδασα αλλά προσέφερα. Και επίσης να πω ότι δεν έχουμε κάποια ιδέα στο μυαλό μας για να προβληθούμε ή να αυτοπροβληθούμε. Διατηρούμε, ας το πούμε, ένα χαμηλό προφίλ. Δεν μας ενδιαφέρει η προβολή. Μας ενδιαφέρει το έργο μας. Και να πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει και τίποτα σωστά άλλο. Σωστά το θύμισες, Ευαγγελία. Να πω ότι κάθε προβολή βίντεο, εκδήλωσης ή εκδρομής ή οποιασδήποτε συμμετοχής μας, ομιλίας, θυμάμαι, είχαμε καλέσει τον Ερυθρό Σταυρό για να μας δώσει μαθήματα πρώτων βοηθειών σε μια εκδήλωση. Αναδείξαμε στην Αλεξάνδρεια το Σύλλογο Έρασμο από τη Βέρεια, που είναι για την κακοποίηση των γυναικών. Δηλαδή, οποιαδήποτε προβολή που ανεβαίνει είτε στα προσωπικά μας προφίλ, είτε στις Φιλοπτώχου, είτε γενικότερα στις ηλεκτρονικές εφημερίδες της πόλης μας, και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, είναι γι' αυτό το γεγονός. Κάποτε με είχε ρωτήσει ένας κύριος, καλά, όλα αυτά που κάνετε πρέπει να τα δείχνετε? Ναι. Πρέπει να τα δείχνω. Πρώτον, για να δείξω στα μέλη μου τι ακριβώς κάνουν οι κυρίες που εσείς ψηφίσατε σαν Δελτα Σίγμα, τι κάνουν με τα λεφτά σας. Δεύτερον, να προσελκύσω νέους ανθρώπους, νέα μέλη ή νέους δωρητές
για να δούνε ότι ναι, όντως, προς έκπληξη πολλοί είπαν, υπάρχει αυτός ο σύλλογος στην Αλεξάνδρεια. Ναι, υπάρχει και είναι όλο ζωή και η καρδιά του συλλόγου χτυπά δυνατά εδώ στην Αλεξάνδρεια. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία και πείθετε τον νέο κόσμο, έχω να πω. Μακάρι. Αν έτσι μπορώ να εκπροσωπήσω αυτή τη στιγμή ένα μέρος αυτού. Αλλά αυτό που είπατε, κυρία Βέτσιου, θέλω να έρθω και να συμπληρώσω ότι το να είστε ταπεινοί δεν σημαίνει ότι είστε αδύναμοι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να φαίνεται το έργο σας και γι' αυτό σας ρώτησα έμπρακτα τι κάνετε, όχι για να αυτοπροβληθείτε. Ασφαλώς όχι. Ακριβώς. Ή να πενέσετε το σύλλογο ότι κάνει κάποιο έργο ουσιώδες, αλλά για να παρασυρθεί και ο υπόλοιπος κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί, να προσφέρει, γιατί η αλληλεγγύη στις μέρες μας επιβάλλεται να υπάρχει. Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, ζούμε σε εποχές που ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί στο σπίτι, στο νησέλι που κάηκε. Όλα αλλάζουν σε μια στιγμή. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν είμαστε άτρωτοι, είτε σε μια πανδημία πέθανε τόσος κόσμος, είτε γίνονται σεισμοί, πλημμύρες που δεν μένει ανεπηρέαστο το ανθρώπινο είδος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό θέλω έτσι να δώσω κι εγώ ως μια νέα κοπέλα αυτό το στίγμα από αυτή την εκπομπή, γιατί έχει κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνική ταυτότητα. Είναι μια ευκαιρία να σε καλοδεχτούμε και σαν μέλος του Φιλόπτωχο. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Να τονίσουμε λίγο το θέμα των δωρεών. Όπως είπε και η Πρόεδρος προηγουμένως, και σε χαρές αλλά και σε λύπες υπάρχουν άνθρωποι που συνδράμουν και βοηθάνε το σύλλογό μας. Λοιπόν, πολύ θα χαρούμε άνθρωποι που ενδιαφέρονται να προσφέρουν κάτι, δεχόμαστε, θα το επαναλάβω έτσι, και σε χαρές, δηλαδή τι εννοώ, κάποια άτομα εις μνήμην αγαπημένων τους προσώπων κατέθεσαν σε μας κάποια ποσά για αυτό τον καλό σκοπό που υπάρχει ο Σύλλογος. Επίσης, από χαρές μπορούμε να δεχτούμε και φέτος πραγματικά βρέθηκαν άτομα που βοηθήσανε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντα βρίσκονται, φέτος λίγο περισσότερο ίσως. Να σας αποκαλύψουμε λοιπόν ότι έχουμε και έναν τεράστιο δωρητή που σε πολύ συχνά διαστήματα χαρίζει στη Φιλόπτωχο αρκετά μεγάλα ποσά και τον ευχαριστούμε θερμά. Επίσης να πω ότι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη σύνδεση Wi-Fi για όλη τη χρονιά στην οικογένεια στο Νησέλη, συνδράμοντας το σκοπό μας, βοήθησαν η κυρία Κική Αμυρίδου, ο κύριος Γεώργιος Παπαθεοδόρου και η κυρία Σαββίδου Παρασκευή. Νομίζω πως θα έπρεπε να τους αναφέρω. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί δωρητές που κατά διαστήματα, για τους λόγους που ανέφερε, σαφώς και θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους. Δεν θα αναφερθούμε σε όλους τώρα έναν-έναν. Είπαμε τους τελευταίους που βοήθησαν για την οικογένεια που είχε την φωτιά στο Νησέλη. Συνεπώς, από ό,τι κατάλαβες και εσύ, η Φιλόπτωχος είναι εδώ, έχει όρεξη, τα μέλη του Δέλτα Σίγμα είναι εδώ, είναι έτοιμα για να φουγκραστούν κάθε πρόβλημα, να βοηθήσουν, να ακούσουν, να είναι παρόντες. Τα έσοδά μας τη δεδομένη στιγμή είναι μικρά, αλλά ευχόμαστε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία, να τα κάνουμε μεγαλύτερα και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη της Φιλοπτώχου, για τη βοήθειά της προς όλους τους ανθρώπους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε, εκτός αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ότι τα καλύψαμε. Και εγώ νομίζω ότι κάναμε έτσι μια αναφορά. Καλύψαμε κάποια πράγματα που ήθελα και εγώ να τονιστούν και να αναφερθούν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά που καλοδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε στο στούντιο. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, σίγουρα θα ξανασυναντηθούμε. Εύχομαι να συναντηθούμε και εκτός του στούντιο σε κάποια εκδήλωση. Πολύ ωραία. Αλλά και εντός στούντιο. Να σας ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά. Να ευχηθώ το έργο σας να μεγαλώνει όσο το δυνατόν περισσότερο, να υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και να δίνετε χαρά σε όσους χρειάζονται. Εμείς θα ευχαριστήσουμε και σένα προσωπικά, αλλά και το avena.gr για την πρόσκληση που μας έκανε. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.